να είναι επαρκής η παρουσία στη συγκρότηση γνώμες για τη συγχώνευση ή τη διάσπαση της εταιρείας. Αυτό είναι κεντρικά το περιεχόμενο των δύο ρυθμίσεων, αγαπητές συναδέλφοι και συνάδελφοι, των δύο οδηγιών, του νόμου δηλαδή, και είναι, επαναλαμβάνω, μια επιταγή των ημερών. Πρέπει η Βουλή και η Κυβέρνηση να απαιτήσει εφ' εξής, γιατί είδαμε και στο ελληνικό χρηματιστήριο, ιδιαίτερα από το 96 και μετά, ότι έγιναν παιχνίδια κερδοσκοπίας, ότι υπήρχαν εναρμονισμένες πρακτικές, ότι υπήρχαν εσωτερικές πληροφορίες σε ομίλους και εταιρείες, και εξ αυτού υπήρξε ένας βιασμός του χρηματιστηρίου. Μα πάνω απ' όλα υπήρχε μια δραματική επίπτωση σε πολλές των περιόδων και των περιπτώσεων στην οικονομία των πολιτών, οι οποίοι επένδυσαν καθ' υπερβολή πολλές φορές, κατά λογική τζόγου πολλές φορές, σε αυτόν τον χρήσιμο θεσμό της κεφαλαιογράφης του χρηματιστηρίου. Ειδικότερα, κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ εντάχει στα 6 άρθρα, γιατί η συζήτηση είναι ενιαία. Στο πρώτο άρθρο, στην ουσία, αποτυπώνεται ο σκοπός της παρούσας νομοθετικής πρωτοβουλίας και η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες. Στο άρθρο 2 υπάρχουν τρεις παρατηρήσεις, στην ουσία σε τρεις παραγράφους. Πρώτη παράγραφος προβλέπεται η φύση και ο επιχειρησιακός στόχος των διακανονισμών στις ανώνυμες εταιρείες, που δεν περιλαμβάνονται, όπως σας είπα, και νωρίτερα στον ισολογισμό, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών των διακανονισμών στην εταιρεία, και πρέπει αυτά να περιλαμβάνονται στα προσαρτήματα. Στη δεύτερη παράγραφο προβλέπεται στην ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση να συμπεριλαμβάνονται δήλωση της εταιρικής διακυβέρνησης που περιλαμβάνει κατελάχιστον τα οριζόμενα πληροφοριακά στοιχεία, αφού πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες ή μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Και η τρίτη παράγραφος προβλέπεται η επιβολή ποινών που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 58 του 2190 του νόμου, δηλαδή φυλάκιση, χρηματική ποινή κλπ. Σε βάρος του μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμες Εταιρείες της ανωτέρως κατηγορίας και στην περίπτωση παράληψης των προαναφερόμενων πληροφοριών από το προσάρτημα και την ετήσια έκθεση διαχείρισης της εταιρείας. Και υπάρχει και μια παράγραφος 4 στο άρθρο 2, όπου ο ελεκτής ανώνυμης εταιρείας υποχρεούται να μνημονεύει στην έκθεσή του αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις ανωτέρως πληροφορίες, καθώς και αν έχει συνταχθεί η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχονται τα προαναφερόμενα πληροφοριακά στοιχεία. Τίποτε όμως δυστυχώς δεν έγινε την περασμένη δεκαετία σε αυτούς τους τομείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ελπίζω και ευελπιστώ ότι με αυτήν την ψήφιση, και επειδή υπάρχει ποινολόγιο, ότι θα συμμορφωθούν οι εταιρείες, και είναι πραγματικά προσλήπη ότι μεγάλες τράπεζες, οι οποίες έχουν επιδόσεις, οι οποίες έχουν επενδύσει μεγάλα funds, δεν βάζουν στα sites ούτε καν την ευθύνη τους για την εταιρική διακυβέρνηση. Στο άρθρο 3 επεκτείνεται η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβούλου της ανώνυμης εταιρείας και σε περίπτωση μη σύνταξης και δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης σύμφωνα με τον υποψήφιο νόμο και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Στο άρθρο 4, άλλα δύο άρθρα είναι, κύριε Πρόεδρε, στην παράγραφο 1, στο προσάρτημα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει μεταξύ άλλων να περιλαμβάνονται υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις και πληροφορίες σχετικά με τη φύση και τον επιχειρηματικό στόχο του κάθε διακανονισμού που δεν περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό, καθώς και τις οικονομικές επιπτώσεις του διακανονισμού. Είπα νωρίτερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι υπάρχουν στοιχεία και συναλλαγές που δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία του ισολογισμού. Δεύτερο, τις πράξεις που πραγματοποιούνται από τη μητρική εταιρεία ή από κάθε άλλη θυγατρική που συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση, στους ενοποιημένους ισολογισμούς δηλαδή, με συνδεόμενα μέρη εξαιρωμένων των πράξεων εντός του ομίλου. Στην παράγραφο 2 προβλέπεται στην ενοποιημένη ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου να περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και πληροφορίες σχετικά με κύρια χαρακτηριστικά των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων του ομίλου σε σχέση με τη διαδικασία κατάρτισης των ενοποιημένων λογαριασμών στις περιπτώσεις που η εταιρεία έχει τις κινητές αξίες τις εισηγμένες προς την διαπραγμάτευση στην εσωτερική αγορά. Στο άρθρο 5, τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, ορίζεται το πεδίο εφαρμογής των άρθρων 111, όπου εξαιρούνται σε αυτή η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων.
Υπάρχει μια παράγραφος στη 2 όπου μνημονεύονται διατάξεις του 2190 περί ανωνύμων εταιρεών, οι οποίες έχουν εφαρμογή στην κατάρτιση των αιτήσεων οικονομικών καταστάσεων και τις αιτήσεις έκθεσης διαχείρισης των πιστωτικών ιδρυμάτων, και η παράγραφος 3 όπου απαριθμούνται επίσης οι διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου που αναφέρονται στην δομή του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων και εφαρμόζουν αντιθέτω προβλέψεις για τις ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες που εφαρμόζουν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Και το τελευταίο άρθρο 6, το οποίο αναφέρεται ιδιαίτερα στην οδηγία 63 για τις συγχωνεύσεις και διασπάσεις των εταιρεών, σε αυτό το άρθρο λοιπόν, το τελευταίο άρθρο, προβλέπει ότι δεν απαιτείται η εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης ούτε η σύνταξη έκθεση εμπειρογνώμονα για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων συγχωνευμένων εταιρεών, εάν όλοι οι μέτοχοι, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό μόνο, οι μέτοχοι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων με δικαίωμα ψήφου σε κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες έχουν συμφωνήσει προς τούτο. Τα προφερόμενα ισχύουν και για τη διάσπαση των εταιρεών. Αυτά, κυρίες και κύριοι, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο. Είναι ένα νομοσχέδιο που, επαναλαμβάνω, αφορά ενσωμάτωση των δύο οδηγιών οι οποίες έπρεπε να ισχύουν από το 2008. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο θα βελτιώσει τη διαφάνεια και την πληροφόρηση των επενδυτών, προκειμένου όλοι να ξέρουμε ποια είναι η οικονομική συμπεριφορά εταιρεών, ιδιαίτερα μεγάλων, ιδιαίτερα εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Το απαιτούν οι συνθήκες, το απαιτούν οι καιροί. Είναι απάβγασμα της εμπειρίας μας και πρέπει να υπερψηφίσουμε όλες αυτές τις οδηγίες, να τις χαιρετήσουμε, και υπ' αυτή την έννοια ψηφίζω και χαιρετίζω και εγώ αυτήν την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής κυβέρνησης. Ευχαριστώ.